απόψινή βραδιά γίνεται για να βρεβευτούν και οι τμήματα υποδομών και οι ομάδες που πήραν τα πρωταθλήματα. Ευελπιστούμε ότι το μαγαζί θα είναι γεμάτο. Έχουμε τον Μανώλη τον Κονταρό που είναι γκαραντή διασκέδαση που θα μας δώσει. Πιστεύω να περάσουμε πάρα πολύ καλά και εμείς και τα παιδιά. Και με τα έσοδα που θα μαζευτούν από τη βραδιά θα διατεθούν στο Ταμείο Αρρωγής Τραυματιζομένων Ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν αρκετές βραβεύσεις. Για να είμαι ακριβοδίκαιος, οι βραβεύσεις είναι οι λιγότερες των τελευταίων πολλών ετών. Επιλέξαμε να βραβεύσουμε και να τιμήσουμε συγκεκριμένους ανθρώπους, λίγους και καλούς. Ομάδα του Ίνκα, πρωταθλήτρια της πρώτης κατηγορίας, βεβαίως. Να συγχαρώ και να ευχαριστήσω ταυτόχρονα τη διοίκηση της ΕΠΣΚΑΝΙΟ και για την βράβευση και για την εκδήλωση. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Για μας είναι η πρώτη σημαντική κούπα. Δουλεύουμε και προσπαθούμε να φανούμε αντάξει των προσδοκιών σας και να κάνουμε περήφανο τον νομό και εμείς, όπως και οι άλλες ομάδες που εκπροσωπούν τον νομό στις εθνικές κατηγορίες. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος για τη διάκριση αυτή. Ήταν μια προσπάθεια η περσινή, η οποία με την ομαδική στήριξη που είχα από όλους τους συμπαίκτες μου, κατάφερα και πέτυχα τα γκολ αυτά. Φέτος προσπαθούμε για το καλύτερο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, τη σωτηρία της ομάδος, τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια είχε στους αιώνας των αιώνων. Να βουτύξετε καλά τον στυλό σας, την πένα σας, στο μελάνι της προόδου και να γράψετε στα γήπεδα με κρυσά γράμματα την νεότερη ιστορία. Σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Για να δημιουργήσουμε τα γερά θεμέλια πάνω στα οποία θα οικοδομήσουμε την πολυπόθητη ανάπτυξη του χανιώτικου ποδοσφαίρου και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του, δώσαμε για πρώτη φορά λόγο εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε όλους όσους εμπλέκονται με το ποδόσφαιρο. Στους παράγοντες, στους προπονητές, στους ποδοσφαιριστές και στους διαιτητές. Συζητήσαμε πολύ. Αφού κραστήκαμε με περίσσια προσοχή τις δικές σας προτάσεις και με αυτές βολιάσαμε τις δικές μας ιδέες. Εύχομαι καλή χρονιά, υγεία. Πάντα τέτοια να γίνονται, γιατί το ποδόσφαιρο ενώνει, δεν διχάζει, δεν χωρίζει. Και εύχομαι καλή επιτυχία στους συναδέλφους μου εδώ. Για τις εκλογές της ΕΠΟ ένα σχόλιο. Για τις εκλογές της ΕΠΟ περιμένουμε την απόφαση η οποία θα πάρει η προσωρινή διοίκηση. Ελπίζουμε να γίνει κάτι για το καλό, για το καλό του ποδοσφαίρου, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω είναι σε τέλμα. Πού θέλεις να σου ορκιστώ, τι γράμμα να σου στείλω, που καμαρώνει η σκέψη μου μόνο που σε αποφύλλω. Αν πριν ένα-δύο χρόνια μου ερωτούσε κανείς και μου έλεγε ότι θα σε τιμήσει ένας ποδοσφαιρικών σωματείων Χανίων, θα έλεγα ότι μάλλον αυτός δεν είναι στα καλά του. Ακόμα περισσότερο αισθάνομαι όμορφα επειδή αυτή η διοίκηση της ΕΠΣ Χανίων, ο Κωνσταντινίδης ο Κώστας, τα παιδιά όλα και ακόμα περισσότερο Βαρουξής ο Στέλιος, ο αδερφός, ο φίλος, ο κορυφαίος κατά την άποψή μου παράγοντας στο νησί, μου κάνουν αυτή τη τιμή.